Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τρίτο μέρος της εκπομπής. Σας είπα στον πρόλογό μου ότι αφιερώνουμε ένα μέρος βέβαια. Είναι από τις λίγες φορές που η Κρήτη σήμερα αφιερώνει ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό, ένα ολόκληρο μέρος για ένα θέμα. Νομίζω ότι αξίζει. Το είχα προαναγγείλει για το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και μάλιστα τα μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει αναφορικά με το μέλλον της αμπελοκαλλιέργειας, με τις προϋποθέσεις που πρέπει να διαμορφωθούν και τα δεδομένα που υπάρχουν, είναι πάρα πολλά. Σε εβδομαδιαία βάση, άνθρωποι, εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα, μοιράζονται μαζί μας αμφιβολίες, ανησυχίες και προβληματισμούς. Ήρθε η ώρα, μέσα από μια παρουσίαση που θα πραγματοποιήσουμε, είναι η Κυβάλια Μπούη, συνάδελφος εδώ στο στούντιο, να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν και προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και έχουν να κάνουν με το 2015 μέχρι και το 2020, μια πενταετία, για το που σχετίζονται αυτά τα στοιχεία με την αμπελοκαλλιέργεια, με τις εκτάσεις και τις εκμεταλλεύσεις. Το σχόλιο του κυρίου Χιλετζάκη, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο. Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, είναι καταλυτικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον αρμόδιος, πιο αρμόδιος από τον κύριο Χιλετζάκη, προκειμένου να σχολιάσει τα στοιχεία τα οποία η Κρήτη σήμερα θα παρουσιάσει. Η Κρήτη σήμερα, σωστά Βάλια. Δεν ξέρω αν είναι έβυχο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα όμως. Λοιπόν, κύριε Χιλετζάκη, στοιχεία τα οποία τα έχουμε κι εμείς αντλήσει από τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Κάθε παρουσίαση που θα πραγματοποιούμε θα έχουμε και το σχετικό σχόλιο του κυρίου Χιλετζάκη. Νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό, καθώς καταγράφεται μία αύξηση και σε εκτάσεις και σε εκμεταλλεύσεις. Οριακή, αλλά αύξηση σε σχέση με το 2015. Λοιπόν, Βάλια, σου δίνουμε το λόγο. Πάμε στην πρώτη παρουσίαση και στο πρώτο γράφημα, προκειμένου να πάρουμε την πάσα και να κάνουμε το σχολιασμό με τον κύριο Χιλετζάκη. Ακριβώς. Τι έχουμε? Μιλάμε λοιπόν, πάμε να δούμε για τις εκμεταλλεύσεις με αμπελώνες, η νάμπελα στα φιδάμπελα, στοιχεία του Ελστάτ σε βάθος χρόνου 2015-2020 από το αμπελουργικό μητρό του Ελστάτ με τη συνδρομή βεβαίως και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε λοιπόν να δούμε για τις εκμεταλλεύσεις. Δεν μιλάμε τώρα για εκτάσεις, μιλάμε για εκμεταλλεύσεις. Χιλετζάκη, άνω τελεία Βάλια, μιλάμε για εκμεταλλεύσεις για να καταλάβει ο κόσμος. Μιλάμε για... Μιλάμε για τα παραγωγικά στρέμματα, μιλάμε για τα είναι, καταρχήν, από το 2015 και μετά, η Ελστάτ ξεκινάει και παίρνει στοιχεία από μια καινούργια ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτή η εφαρμογή λέγεται ετήσια δήλωση παραγωγής και ετήσια δήλωση συγκομιδής. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε ποια στρέμματα ανά την Ελλάδα έχουν παράξει αυτές τις ποικιλίες, αυτές τις ποσότητες και γίνεται ένας διασταυρωτικός έλεγχος και από τα δηλωθέντα και από τις δηλωθέντες ποσότητες του Ινοποιού, παράδειγμα, και από τις δηλωθέντες ποσότητες του ίδιου του παραγωγού. Απλά θα πρέπει να διαχωρίσουμε τον όρο εκμετάλλευση και τον όρο βέβαια στρέμμα, έκταση. Καμία σχέση. Καμία εκμετάλλευση με το στρέμμα. Είναι η... Είναι το κομμάτι που παράγει. Μάλιστα, είναι λοιπόν η στρεμματική απόδοση αναεκμετάλλευση, που είναι περίπου 10 στρέμματα, μία εκμετάλλευση. Ωραία, έτσι μεταφράζεται. Βάλια, θέλω να ξεκινάμε πρώτα από το 2015. Ωραία. Ε? Πάμε λοιπόν. Και 2015, παραγωγική ηλικία λοιπόν σε ινάμπελα στα φιδάμπελα, 3 ετών και πάνω, 188.195 οι εκμεταλλεύσεις, αύξηση το 2,3% το 2020, φτάνοντας πλέον 192.607 οι εκμεταλλεύσεις. Μιλάμε λοιπόν για ινάμπελα στα φιδάμπελα, παραγωγικής ηλικίας 3 ετών και εκεί πάνω. Εκεί εστιάζουμε σήμερα, στα ινάμπελα και στα σταφιδάμπελα. Και θα αναφερθούμε για ποιο λόγο και για ποιο λόγο πρέπει να στηριχτούν αυτές οι καλλιέργειες. Πάμε τώρα στη μη παραγωγική ηλικία, η οποία ποια είναι, κύριε Κλετζάκη? Η μη παραγωγική ηλικία, αν πάρουμε την Ελλάδα, είναι πάνω από το 62 στην αγρότησα, γιατί έχουμε και την αγρότησα, και το 67 στον αγρότη. Δυστυχώς όμως, τα στοιχεία που έχουμε εμείς σαν συνδικαλιστικό και συνεταιριστικός χώρος είναι απελπιστικά στο κομμάτι το ηλικιακό και το παραγωγικό. 680.000 παραγωγοί σε όλη την ελληνική επικράτεια ενεργοποιούν δικαιώματα, είτε αμπελουργικά, είτε φθηνοτροφικά, είτε ελαιοκομικά, και από τις 680.000 έχουμε μόνο 120.000 κατά κύριο επάγγελμα και από τις 120.000 έχουμε μόνο 60.000 κάτω των 40 ετών. Δυστυχώς, αυτά τα στοιχεία τα δικά μας είναι τα παραγωγικά στοιχεία.
και είναι απελπιστικά για την ελληνική γεωργία λοιπόν, σήμερα. Και το επιβεβαιώνουν τα στοιχεία αυτό που μας ανέφερε ο κύριος Κυλετζάκης, γιατί η μη παραγωγική ηλικία το 2015 έφτανε 2.698 στις εκμεταλλεύσεις και βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση 35,8% το 2020, φτάνοντας πλέον 3.663. Πάμε να δούμε. Πάμε στην επόμενη. Μιλάμε τώρα για εκτάσεις. Πάμε στις εκτάσεις τώρα. Παραγωγική ηλικία το 2015 1.011.549. Το 2020 έχουμε μία μείωση της τάξης 1,2% 999.548 παραγωγική ηλικία. Μείωση πενταετίας. Σταδιακά μειώθηκε 1,2%. Και πάμε και στην μη παραγωγική ηλικία όσον αφορά τις εκτάσεις. Ναι. 19.272 και μη παραγωγική ηλικία 21.801. 21.801 οι εκτάσεις. Εδώ έχουμε μία αύξηση 54,6%. Άλλο τελεία. Κύριε Κυλετζάκη, ένα σχόλιο. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ο νέος κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στον πρωτογενή τομέα. Δίδονται κίνητρα, αλλά τα κίνητρα αυτά είναι κουτσά κίνητρα. Φέτος άνοιξε ένα πρόγραμμα νέων αγροτών. Αυτό το πρόγραμμα νέων αγροτών έσπασε κοντέρ. Αυτό το πρόγραμμα νέων αγροτών πραγματικά το είδε και το Υπουργείο Γεωργίας. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και το ταξίδι του κυρίου Γιοργαντά στην Κρήτη, που ενίσχυσε την Κρήτη μας κατά 30 εκατομμύρια ευρώ με το πρόγραμμα νέων αγροτών, δηλαδή να μπουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι στο πρόγραμμα αυτό. Και συγχαρητήρια και στον ίδιο τον Υπουργό, που ενίσχυσε και είδε το ενδιαφέρον από αυτό το σημαντικό πρόγραμμα για να κρατήσουμε τους ανθρώπους στον πρωτογενή μας τομέα. Ή για να βάλουμε τους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα. Το θέμα είναι ποιες πολιτικές πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση για να τους κρατήσει στον πρωτογενή τομέα. Οι πολιτικές πρέπει να είναι οι σωστές αναπρογραμματική περίοδο. Εδώ πρέπει να εστιαστούμε όλοι μας. Πρέπει να δούμε τελικά τι χρειάζεται η χώρα μας και πώς πραγματικά θα παράγουμε προϊόντα και όχι να γίνεται αυτό το χάλι που γίνεται στη χώρα μας επί σειρά ετών με τις λεγόμενες ελληνοποιήσεις. Μπορεί να έχουμε αμπέλια, μπορεί να τα έχουμε στα χαρτιά, μπορεί να κόβονται τιμολόγια, αλλά δυστυχώς γίνονται ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων. Είτε αυτό λέγεται κρασί, είτε αυτό λέγεται κρέας, είτε λέγεται κυπευτικά. Αν καταφέρει το κράτος με το μηχανισμό του και σταματήσει αυτό το φαινόμενο που λέγεται ελληνοποίηση αγροτικών προϊόντων, τότε στα προϊόντα μας θα έχουν μια τεράστια και αξία και διατροφική. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν. Να εξειδικεύσουμε. Το επόμενο στοιχείο έχει να κάνει έχει να κάνει λοιπόν με τον τύπο παραγωγής και εξειδικεύουμε ακόμη περισσότερο, πάμε στα ινάμπελα. Μιλάμε λοιπόν για εκμεταλλεύσεις. Το 2015, 162.330, έχουμε μία αύξηση στα ινάμπελα 2,6%. Οριακή αύξηση, κύριε Χιλεζάκη. Είναι οριακή αύξηση. Αυτές οι αυξήσεις δεν έπρεπε να παίζουν καθόλου. Εμείς, αν δούμε ιστορικά δικαιώματα, δηλαδή αν δούμε τη χώρα μας, ότι στη δεκαετία του. Θα σας πω εγώ στοιχεία νομού Ηρακλείου, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, κύριε Παναγιωτόπουλε. Νομός Ηρακλείου, 132.000 στρέμματα ήταν η Σουλτανίνα μας και 85.000 στρέμματα ήταν τα Ινάμπελά μας. Δεκαετία. Δεκαετία 85, εκεί, πριν ξεκινήσει η μεγάλη εισβολή της φιλοξήρας. Η δεκαετία του 90. Η δεκαετία του 90. Λοιπόν, σήμερα, στα Φιδάμπελο, εινοποιήσιμο, και επιτραπέζιο σταφύλι, βαριά-βαριά καλλιεργούμε από 20 μέχρι 25.000 στρέμματα. Στο Ηράκλειο? Σε όλο το Ηράκλειο. Δυστυχώς, καταρχήν, ο νομός Ηρακλείου είναι ο νομός που έχει το 90% της αμπελουργίας της Κρήτης. Έχουμε και άλλους νομούς, αλλά ο νομός Ηρακλείου είναι αυτός που έχει παραμείνει. Κατέχει τη μερίδα του Λέοντος. 2020, λοιπόν, 166.492 οι εκμεταλλεύσεις. Πάμε να δούμε για τους ίνους προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. 2015, 29.927, έχουμε μια οριακή αύξηση 0,2%, 29.998 με 142.000 εκτάσεις. Προχωράμε στην επόμενη κάρτα, μπορούμε να την δούμε, έχει σχέση με την ονομασία προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ναι. Είναι η προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και εδώ έχουμε μία αύξηση από 162.330 ή εκμεταλλεύσεις. Είναι αυτά τα ποσοστά των οριακών αυξήσεων που ο κύριος Χιλετζάκης τι είπε, ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε γενικά. Δεν πρέπει να τα αναφέρουμε γιατί τα ποσοστά που παίρνουμε βάση το 15 μέχρι το 20, του 15 είναι τα απελπιστικά
ποσοστά. Δηλαδή το 2015 δεν έπρεπε να έχουμε αυτά τα νούμερα και ειδικά στη χώρα μας κτλ. Η χώρα μας ήταν μια χώρα με τεράστια ελληνική παράδοση. 4.000 και πλέον χρόνια η Κρήτη μας καλλιεργεί ίνο. Εδώ το γειτονικό μας Βαθύπετρο έχει μια ιστορία, ήταν το πρώτο πατητήρι της Μεσογείου. Με αυτή την ιστορία, με αυτή την κουλτούρα, με αυτή την ελληνική παράδοση, αυτά τα νούμερα είναι απελπιστικά για τη χώρα μας. Δυστυχώς κερδίσανε έδαφος άλλα κράτη-μέλη και δυστυχώς υπήρχε ένας σχεδιασμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταστροφή του κριτικού και του ελληνικού αμπελώνα. Εστιάζουμε και στον τύπο παραγωγής. Βαλιά. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τους λοιπούς ίνους. 2015 33.222, οριακή αύξηση και εδώ. 34.157 το 2020, 73.113 τα στρέμματα. Περνάμε στα οσίνους διπλού σκοπού. Μιλάμε είτε για ενοποιήσιμα και επιτραπέζια, είτε για ενοποιήσιμα και σταφίδες. Το 2015, 11, και εδώ είναι οριακή αύξηση. Ας σταθούμε λίγο στην αύξηση. 0,1% μηδενική, 11.524. Και στα σταφιδά μπελά. Και εδώ έχουμε μια οριακή μείωση, 0,2%, 46.220 οι εκμεταλλεύσεις, 22.230 είναι τα στρέμματα. Σε ποιον τύπο παραγωγής πρέπει να εστιάσουμε? Καταρχήν να ξέρετε κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και επειδή είμαστε μια χρονιά γέφυρα για τη νέα προγραμματική περίοδο, θα πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό να το πάρει πάρα πολύ σοβαρά αυτό που θα πω μέσα από τη δικιά σας εκπομπή. Πρέπει να δούμε τελικά ποια είναι τα προϊόντα σήμερα που παντρεύονται με τη βαριά μας βιομηχανία. Ποια είναι η βαριά μας βιομηχανία στην Ελλάδα, ο τουρισμός. Ποια είναι τελικά τα προϊόντα που παντρεύονται με τον τουρισμό τώρα. Γιατί όλα μας τα αγροτικά προϊόντα και κτηνοτροφικά πρέπει να παντρευτούν, αλλά ποια είναι τώρα. Το 82% του ίνου μας διατίθεται στον τουρισμό. Στην εστίαση, στα ξενοδοχεία, στα μεγάλα, στα μικρά, σε όλη την Ελλάδα. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, που την εκπροσωπώ εγώ προσωπικά, δίνουμε κρασί στη γειτονική μας Ρόδο, ο κριτικό κρασί. Γιατί η Ρόδο δεν παράγει. Δεν έχει αμπελουργούς, δεν έχει αμπέλια. Έχει επενδύσει στον τουρισμό, έχουμε πολύ καλά ξενοδοχεία, μεγάλα, πεντάστερα, πάρα πολλοί κόσμος. Δεν παράγει. Επομένως, πρέπει να εστιάσουμε το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη νέα ΚΑΠ που ξεκινάει από 1η-1η-23 μέχρι το 27, στα υπάρχοντα αμπελουργικά, αμπελοϊνικά προϊόντα που καταναλώνται στη βαριά μας βιομηχανία που λέγεται τουρισμός. Εκεί πρέπει να εστιαστεί και να έχουμε ένα σωστό σχεδιασμό και αυτός ο σχεδιασμός να μπορέσει να δώσει και στον αμπελουργό και στον εινοποιό τα επιθυμητά αποτελέσματα για την επόμενη πενταετία. Μάλιστα. Περνάμε γεωγραφική κατανομή και εκτάσεις με ινάμπελα και σταφιδάμπελα κατά περιφέρεια. Λοιπόν, βέβαια, ήρθαμε στην Κρήτη. Νούμερο 2 πανελλαδικά η Κρήτη. Ξεκινάμε όμως με την Κρήτη. 241.844 οι εκτάσεις αφορούν. 221.844. Ναι. Mm-hmm. Η Νάμπελα λοιπόν 77.616 οι εκτάσεις, 144.228 αφορούν οι εκτάσεις για την σταφίδα. Κύριε Γλεντζάκη, εδώ μιλάμε για σταφίδα, σωστά, 144.228 οι εκτάσεις. Είναι αυτό που έλεγα πριν, σας είχα πει ότι ο νομός Ηρακλείου είχε μόνο ο νομός Ηρακλείου 132.000 στρέμματα και 84.000 στρέμματα η Νάμπελα. Δυστυχώς η Ελστάτ και όλες οι εταιρείες που κάνουν τις αναλύσεις αυτές παίρνουν στοιχεία από το Εθνικό Μητρό, το Αμπελουργικό Εθνικό Μητρό. Υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα αυτή τη στιγμή σταφιδάμπελου και η Νάμπελου που έχουν αντικατασταθεί με τις ελιές. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα στο δικό μου χωριό, Αρχάνες. Οι Αρχάνες στην απογραφή στο Ελαιοκομικό Μητρό έχουν 250.000 ελαιόδεντρα, που αυτά τα 250.000 ελαιόδεντρα βγαίνει και αντίστοιχη προκήρυξη για τη δακοκτονία, ενώ στην πραγματικότητα υπερβαίνουν τις 440.000. Επομένως, το Μητρό δεν έχει ενημερωθεί, πλήρως για να ξέρουμε τον ακριβό αριθμό για όλη την Κρήτη. Επομένως, πάρα πολλά σταφιδάμπελα και ινάμπελα έχουν αντικατασταθεί με ελιές. Οι παραγωγοί δεν το έχουν δηλώσει γιατί φοβότανε μη χάσουν την περιβόητη επιδότηση που ήταν στρεματική ενίσχυση κτλ. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Και μέσα και από τη δικιά σας εκπομπή, καλώ τους παραγωγούς να κάνουν μια σωστή ενημέρωση στο Μητρό τους. Αλλά δυστυχώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει παντρέψει αυτό που ζητάμε επί σειρά ετών. Να έχουμε ένα ενιαίο Μητρό, να μην έχουμε ξεχωριστό κτηματολόγιο,
άλλο Μητρό η Διεύθυνση Γεωργίας, άλλο Μητρό ο ΠΚΠΕ, άλλο ΕΛΓΑ. Όλα αυτά πρέπει να παντρευτούν και να έχουμε σωστά στοιχεία για να μπορούμε να τα τέτοιο. Η Ελστάτ πολύ καλά το κάνει και δείχνει αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν είναι τα παραγόμενα, τα πραγματικά που παράγονται σήμερα. Μιλάμε για τη χρονιά 2020. Σε σχέση πάντως με το 2015 έχουμε μία πτώση εδώ της τάξης 1,6%. Περνάμε στην Πελοπόννησο. Πάμε να δούμε λοιπόν, είναι η πρώτη περιφέρεια σε εκτάσεις με ενάμπελα στα φιδάμπελα πανελλαδικά. 247.739 οι εκτάσεις, ενάμπελα 100.087, στα φίδες 147.652 οι εκτάσεις. Και εδώ όμως έχουμε μία σημαντική πτώση 3,1% σε σχέση με το 2015. Δυτική Ελλάδα, 164.521 οι εκτάσεις, 88.281 αφορούν η Νάμπελα, 76.240 αφορούν στα Φίδες. Οριακή πτώση 0,05 σε σχέση με το 2015 και τελειώνουμε με την Στερεά Ελλάδα, 69.576, στα Φίδες δεν υπάρχουν εδώ, καλλιεργούνται η Νάμπελα, 69.576 οι εκτάσεις. Στα Φίδες Στερεά Ελλάδα, κύριε Χιλετζάκη. Δυστυχώς η Στερεά Ελλάδα λόγω του μικροκλίματος δεν έχει καθόλου σταφίδες, δεν ήταν. Καταρχήν να το πούμε, η Ξανθιά, η δικιά μας σταφίδα είναι μόνο στην Κρήτη. Γιατί είναι που γουε Κρήτης και δεν μπορεί να καλλιεργείται πουθενά άλλο. Όσο αφορά τα στοιχεία που πήραμε από την Πελοπόννησο, θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν, και οι τηλεθεατές. Λοιπόν, στην Πελοπόννησο υπήρχε ένας απέραντος βερικοκιώνας, βερικοκές. Αυτές τις βερικοκές τις ξεπατώσανε και βάλανε ένα απέραντο αμπελώνα με την επιτραπέζια την Ντόμψον τη Σουλτανίνα. Τι λέμε εμείς σήμερα? Λέμε ότι έγινε μία άναρχη αναμπέλωση και σε εμάς και στην Πελοπόννησο. Χιλιάδες τόνοι σταφύλια υπάρχουν στην Πελοπόννησο που διατίθονται κάτω του κόστους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Στην Κρήτη μας θέλουμε να φυτέψουμε αμπέλια, ειδικά υνοπαραγωγικά, δηλαδή στον Ίνο. Θέλουμε να αναπτυχθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν μπορούν να αναπτυχθούν γιατί τα δικαιώματα δίδονται με το σταγονόμετρο. Δηλαδή, αν κάνουμε μία αίτηση, έχουμε το 1% επί του εθνικού αποθέματος για να πάρουμε άδειες φύτευσης. Θέλουμε να αναπτυχθούμε. Έχουμε αναπτυχθεί ηνικά τα τελευταία χρόνια. Η χώρα μας έχει κάνει τεράστια άλματα, αλλά και η Κρήτη μας. Και ξαναλέω ακόμα για μία φορά και έχω καταντήσει λαϊκός ότι πρέπει να παντρευτεί ο τουρισμός πάρα πολύ με τον Ίνο. Έχουμε το παράδειγμα Σαντορίνης. Το Μάλιστα. παράδειγμα Σαντορίνης είναι το πιο δυνατό παράδειγμα απαντρέματος τουρισμού με Ίνο. Μάλιστα. Λοιπόν, Βάλια, πάμε να τρέξουμε λίγο την παρουσία λοιπόν, για να προλάβουμε. Η Νάμπελα τώρα της Κρήτης κατά κατηγορία. Στην Κρήτη έχουμε λοιπόν 77.616 εκτάσεις για παραγωγή Ίνων Pop 25.494 και για παραγωγή Ίνων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης 42.839. Πάμε να δούμε την εικόνα των αμπελώνων κατά μέγεθος. Λοιπόν, είναι η επόμενή μας κάρτα. Η εικόνα των αμπελώνων λοιπόν κατά μέγεθος, οι εκμεταλλεύσεις από 1 έως 4,9 στρέμματα. Το 2015 101.124, 53,5% συνολικά των εκμεταλλεύσεων. Το 2020 103.099. Αναφορικά τώρα με τις εκτάσεις. Μιλάμε πάντα για στρέμματα που καλλιεργεί ένας παραγωγός, 1 έως 4,9 στρέμματα. 2015, 215.954 εκτάσεις. 2020, 218.982 εκτάσεις. 21,3% των συνολικών εκτάσεων. Οπότε οι περισσότεροι καλλιεργούν έως και 5 στρέμματα. Ναι, δυστυχώς αυτός ο μικρός κλήρος και ο πολυτεμαχισμένος είναι ο κλήρος που μας ανεβάζει το κοστολόγιο. Είναι ο κλήρος που θέλουμε ένα εργάτη γη και δεν μπορούμε να τον έχουμε στην ώρα μας, γιατί τον θέλουμε για ένα μεροκάματο τη βδομάδα ή για δύο το μήνα ή για τρία. Και καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την περίοδο μας εκμεταλλεύεται και ο ίδιος ο εργάτης γης. Είναι ο κλήρος που δεν συμφέρει να πάρεις δικά σου αγροτικά μηχανήματα για να κάνεις μόνο τη δουλειά και αναγκάδεσαι και μισθώνεις μηχανήματα. Δηλαδή, ένας παραγωγός που έχει ένα μπελώνα 10 στρέμματα δεν το συμφέρει να πάει να πάρει τρακτέρ δικό του, ούτε να μπει σε ένα σχέδιο βελτίωσης για να πάρει ένα αγροτικό ελκυστήρα, δηλαδή το τρακτέρ, και να μπορεί να ψεκάζει τα μπέλια του. Δεν το συμφέρει, αλλά αναγκάζεται και βάζει το γείτονά του, του ψεκάζει και αυτό του ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. Επομένως, θα πρέπει να φτιάξουμε ή μικρά γκρουπάκια ομάδες των 5-10 στρεμάτων και θα μαζεύουμε
20-30 παραγωγούς και θα κάνουμε μία μικρή ομαδούλα που αυτή η ομαδούλα θα έχει ένα συλλογική κουλτούρα. Δηλαδή, έχουμε παράδειγμα το κριτικό κοτσιφάλι. Πού καλλιεργείται? Καλλιεργείται στις Αρχάνες, στα Σκαλάνι, στα Πεζά κτλ. Να μαζέψουμε από τα τρία χωριά αυτά 10-20-30 παραγωγούς, δυστυχώς. Γιατί παλιά ήταν πάρα πολλοί, τώρα είναι πλέον λίγοι, και να έχουμε μια μονοποικιλιακή καλλιέργεια. Να ξέρει ο ηνοποιός και ο κάθε ηνοποιός ότι όταν θέλουμε κοτσιφάλια, τα κοτσιφάλια τα παράγει η ομάδα του κυρίου Παναγιωτόπουλου, που έχει αμπελώνες στο Σκαλάνι, στις Αρχάνες και στα Πεζά. Αυτή η ομάδα μας βγάζει 300 τόνους κοτσιφάλι, είναι εξαιρετικό, και αυτή η ομάδα για να ρίξει τα κοστολόγια της και να είναι και υγιής, θα πρέπει να έχει το δικό ένα τραχτέρ, να έχει μόνιμο εργατικό προσωπικό, και με αυτόν τον τρόπο και το μεράκι και το χόμπι του ετεροεπαγγελματία να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Και αφού είδαμε λοιπόν μερίδα του Λέοντος έως 5 στρέμματα για τους αμπελώνες, η Ελστάτ μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος για παραγωγούς που καλλιεργούν περισσότερα, πάνω από 100 στρέμματα λοιπόν αμπελώνων. Εδώ λοιπόν τα νούμερα έχουν να κάνουν με τις εκμεταλλεύσεις. 145 μόλις οι εκμεταλλεύσεις το 2015, το 2020 151. Και οι εκτάσεις το 2015 32.458 και το 2020 35.574. Να τελειώσουμε με τις σημαντικότερες υνοποιήσιμες ποικιλίες. Μιλάμε λοιπόν για το Σαββατιανό. Είναι στοιχεία που αφορούν στο σύνολο της χώρας μας. Το 2015, 18.138 οι εκτάσεις. 1,7% βεβαίως υπήρξε μία αύξηση, 18.000. Ας αναφερθούμε μόνο λίγο στην αύξηση, στη μείωση. Ωραία, 1,7% εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις. Ο Ροδίτης αύξηση 1,2%. Περνάμε στο Λιάτικο, επόμενη κάρτα, 4,8%. Στην επόμενη κάρτα έχουμε αύξηση λοιπόν 19,5% στο Μαυρούδι. Και Κοτσιφάλι και Βιλάνα, Κοτσιφάλι 1,5% αύξηση. Είναι αυτά τα οριακά που λέμε, κύριε Χλιτζάκη. Και τελειώνουμε με το Βιλάνα, που υπάρχει εδώ αύξηση 0,2%. Μάλιστα. Το βασικό συμπέρασμα ποιο είναι? Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στις διγενείς ποικιλίες, στις δικές μας, στις ντόπιες, και να μιλάμε και για την Κρήτη μας, τις κριτικές ποικιλίες. Είδα ότι το Λιάτικο, πριν που μας παρουσίασε η συνάδελφος η κυρία Αμπούη, είδα ότι ήρθε τρίτο στη σειρά. Και τρίτο στη σειρά γιατί το Λιάτικο έχει δώσει εξαιρετικές υνοποιητικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει τα πειράματά της και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Έχουμε το Εροφύλι που είναι ένα μονοποικιλιακό λιάτικο. Έχουμε και άλλα μονοποικιλιακά υνοποιήσιμες ποικιλίες, αλλά το Λιάτικό μας δίνει τρεις κωδικούς στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και πάει πάρα πολύ καλά. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το μοντέλο του Καμπερνέ και όλα αυτά που ήταν πριν από 15 χρόνια δεν υπάρχει πλέον. Εμείς βγαίνουμε με τις δικές μας διγενείς ποικιλίες. Είναι οι ποικιλίες που πραγματικά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις ξενόφερτες και είναι οι ποικιλίες που πρέπει να λανσάρουμε και στην κριτική αγορά και στην εθνική αγορά, αλλά και στη διεθνή αγορά, για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ξαναέρχομαι στα λόγια μου τα αρχικά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σχεδιασμό από το κεντρικό κράτος, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να παραλάβει ένα έτοιμο. Ο παραγωγός έχει την όρεξη. Το DNA μας έχει την αμπελουργία. Για ποιο λόγο δεν έχει υπάρξει αυτός ο σχεδιασμός μέχρι και σήμερα, κύριε Χιλετζάκη? Φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής για να μπούμε στη διαδικασία να μιλάμε για ένα σχεδιασμό για στήριξη τοπικών ομάδων παραγωγών. Λοιπόν, εγώ προέρχομαι από ένα καθαρά μπελουργικό χωριό, τις Αρχάνες. Διετέλεσα και πριν από 10 χρόνια περίπου, 15-12, πρόεδρος των Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρχανών. Όταν καθόμουν και ξεφύλιζα το αρχείο του Συνεταιρισμού Αρχανών, έβλεπα ότι κάναμε εξαγωγές στη Γαλλία Ίνο. Και δεν τις έκανε τις εξαγωγές στη Γαλλία μόνο ο Συνεταιρισμός Αρχανών, τα έκανε και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τα έκανε και η Ένωση Πεζών. Όταν εμείς εξάγαμε Ίνο στη Γαλλία, οι Γάλλοι δεν είχαν, που λέμε τώρα, οι φημισμένοι, οι Γάλλοι, οι μεγάλοι κτλ. Έχουν κάνει άλματα στην υνοποίηση, συμφωνώ ότι μας έχουν ξεπεράσει, αλλά εμείς είχαμε την τεχνογνωσία και την παράδοση. Οπότε σήμερα. Οπότε υπήρχε ένα σχεδιασμό στην ερώτηση, και ο σχεδιασμός ήταν ότι όταν έγινε αυτή η περιβόητη αναμπέλωση τη δεκαετία του 90 λόγω της φιλοξέρας, δεν έπρεπε να επιδοτηθεί και να υπάρχει στην ατζέντα μας ο χάρτης αγρανάπαυση.
Η αγρανάπαυση έδωσε ζεστό χρήμα στον ταλαιπωρημένο αγρότη που δεν ήθελε να ταλαιπωρηθεί και το παιδί του, αλλά εκείνο το αμπέλι όμως που του έδωσε το ζεστό χρήμα με την αγρανάπαυση, του σπούδασε το παιδί του, του το μεγάλωσε, του χτίσε σπίτι, του το πάντρεψε. Δυστυχώς αυτό το DNA, αυτή η κουλτούρα που είχαμε, αυτό το μικροκλίμα, αυτός ο τόπος εδώ, τα λέω και ανατρισιάζω, αυτός ο τόπος εδώ δεν έπρεπε να πάει με αυτόν τον τρόπο να επιδοτήσουμε την αγρανάπαυση και να αφήσουμε τις ποικιλίες. Θα ήμασταν σήμερα το νούμερο ένα εινοτουριστικό μέρος σε όλη την Ευρώπη, για να μην πω σε όλο τον κόσμο. Γυρίσατε νοσταλγικά πίσω σε άλλες εποχές και αναφερθήκατε στην πορεία του κριτικού Αμπελώνα με φόντο αποφάσεις πριν από 30 περίπου χρόνια που μας οδήγησαν στο σήμερα. Έχουμε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες, να σας πάω και κάπου αλλού, να πάμε λίγο και στα σιτηρά, να πάμε και λίγο στο σιτάρι. Αν μπορούμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες και έχουμε και ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν, να αναφέρω ότι αυτές οι φωτογραφίες ανήκουν στον κύριο Νικόλαο Γαρεφαλάκη, μας τις έχει δανείσει. Εδώ βρισκόμαστε, κύριε Χιλετζάκη, πόσα χρόνια πίσω πιστεύετε στη σιτία? Όχι εδώ, εδώ είναι μονή το πλού που υπάρχει ακόμα καλλιέργεια σιτηρών. Αν μπορούμε λίγο να παγώσουμε ασπρόμαυρη φωτογραφία, να την παγώσουμε και να παραμείνει εκεί. Και θέλω το σχόλιο του κυρίου Χιλετζάκη, καθώς παλιοί άνθρωποι που συνομιλήσαμε τελευταία έχουν να λένε ιστορίες αυτό ακριβώς. Έχουμε τα αλόνια, έχουμε το βολόσυρο, το βλέπω και στη φωτογραφία. Ναι. Δεν υπήρχε στην Κρήτη σημείο να μην έχει αλόνια. Δεν υπήρχε στην Κρήτη σημείο να μην έχει το βολόσυρο. Δεν υπήρχε στην Κρήτη σημείο να μην υπάρχουν σιτηρά. Εγώ έχω αναφορές εδώ δίπλα στο Γιούχτα. Και πάνω στο Γιούχτα υπήρχαν πεζούλες διαμορφωμένες που υπάρχουν ξερολιθιές, που υπάρχουν και μέχρι και σήμερα και τις παίρναν οι άνθρωποι για να έχουν το σιρτάρι του σπιτιού τους. Και αυτή σήμερα τη συζήτηση βλέπουμε, την κάνουμε καθώς έχει έρθει στο προσκήνιο η κουβέντα με αφορμή την ενεργειακή κρίση, με αφορμή τις ελλείψεις και τις ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Και ίσως το παρελθόν, το ένδοξο, το γράφουμε και στον τίτλο, να μας δείξει στην περιοχή της Σιτίας το μέλλον. Μήπως πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση, να καλλιεργήσουμε ξανά, να δοθούν κίνητρα, να διαμορφωθούν προϋποθέσεις? Αυτό πάει και στον πρόλογό μου. Οι διεθνείς παίκτες σιτηρών, όπως είναι και οι διεθνείς παίκτες ελαιολάδου, δυστυχώς δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε εμείς με το μικρό κλήρο και με τον πολυτεμαχισμένο που έχουμε. Και, και να καλλιεργούμε στα βουνά και στα λαγκάδια. Μάλιστα. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι μια φορά είχα κατεβάσει κάτι φίλους μου από τη Λάρισα, από την Ένωση Λάρισας, τους φιλοξενούσα στις Αρχάνες και πήγα και τους έκανα ένα tour στα αμπέλια των Αρχανών. Και τους έδειχνα αμπελώνες, δυο στρέμματα, τρία στρέμματα, ενάμιση στρέμμα και μου είπανε, εγώ λέει αυτή την έκταση τη θέλω για να κάνει στροφή το John Deere. Δηλαδή ένα αμπέλι, δύο στρέμματα. Χρειάζεται το τρακτέρ του για να κάνει στροφή, δηλαδή για να καταλάβουμε το μέγεθος. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε σιτηρά, αλλά δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους μεγάλους παίχτες, τον κάμπο. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τη μηχανική καλλιέργεια πλέον. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Ελιά σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε άνω τελεία και να βάλουμε στη συζήτηση τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζευβάκη. Ζωντανή σύνδεση. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα. Μάλιστα, ο Δήμαρχος, να δώσω και το ρεπορτάζ μας, βοήθησε προκειμένου να βρούμε αυτές τις φωτογραφίες. Φωτογραφίες οι οποίες ανήκουν στον κύριο Νικόλαο Γαρεφαλάκη. Και δεν ξέρω πόσο ρεαλιστική είναι η συζήτηση, Δήμαρχε, η οποία έχει ξεκινήσει αναφορικά με την προοπτική η περιοχή σας να καλλιεργήσει μεγαλύτερες ποσότητες σιταριού. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να είμαστε ειλικρινείς. Οι δυνατότητες της Κρήτης σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή όλων των προϊόντων έχει να ανταγωνιστεί τους άλλους ανταγωνιστές μόνο σε επίπεδο ποιότητας. Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, η κλήρη στην Κρήτη, το γνωρίζουμε όλοι, είναι μικρή, οι εκτάσεις είναι μικρές. Αν σκεφτούμε ότι καλλιεργούσαν σε πεζούλες πριν από κάποια χρόνια αμπέλια μικρά, είτε σπαρτά είτε σιτηρά, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να συναγωνιστεί τους στοβολώνες της Ρωσίας, όπως ξέρουμε, και της Ουκρανίας. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα, όπως έχουμε πει, να βγάζουμε πολύ ποιοτικά προϊόντα, τα οποία παίρνουν μια υπεραξία και δίνουν και τη δυνατότητα στον καλλιεργητή να έχει μια ωφέλεια από την συγκεκριμένη καλλιέργεια. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Μονής στο Πλού
Εκεί θα πήγαινα. Οι έγχρωμες φωτογραφίες που παρακολουθήσαμε και είδαμε είναι από την περιοχή εκεί στη Μονή του Πλού. Ακριβώς, ακριβώς. Στην περιοχή της Μονής του Πλού ακόμη καλλιεργούνται σιτηρά και κριθάρια. Διότι όπως ξέρετε το μοναστήρι της περιοχής κρατάει ακόμη ζωντανές πολλές παραδόσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εργοστάσιο σύγχρονο όπου οι βιοκαλλιεργητές παράγουν ποιοτικά βιολογικά και κρασιά και λάδια. Εκτιμώ ότι η προσπάθεια όλων είναι να κατευθυνθεί η καλλιέργεια και στα σιτηρά στην συγκεκριμένη περιοχή, ούτως ώστε να έχουμε κάποια, όπως σας είπα, ποιοτικά προϊόντα που να δίνουν τη δυνατότητα της επεξεργασίας του σιταριού σε όλες τις μορφές. Είτε είναι σε μορφή αλεύρου, είτε είναι σε μορφή χόντρου, όπως το ξέρουμε, είτε σε όποιες άλλες μορφές χρειάζεται η καλλιέργεια του σιταριού. Πάντως, να κρατήσουμε αυτό, ότι υπάρχει προσπάθεια, συνεχίζεται η προσπάθεια. Και ταξιδέψαμε και με τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες στο παρελθόν, στον 20ο αιώνα, όπου είδαμε τους ανθρώπους με μεγάλο ζήλο, μεγάλη αγάπη να καλλιεργούν τα σιτηρά. Και ας ελπίσουμε να υπάρχει έτσι ανάλογο ενδιαφέρον, να ξεκινήσει να υπάρχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον και στη συγκεκριμένη περιοχή. Δήμαρχε, να δοθούν και κίνητρα στους ανθρώπους για να αρχίσει και πάλι πιο δυναμικά η καλλιέργεια των σιτηρών στην περιοχή. Όπως το λέτε, σωστή και η παρατήρηση συγκεκριμένη, έχετε δίκιο. Μάλιστα, λοιπόν. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την τοποθέτηση, για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, συμπερασματικά, κύριε Χιλετζάκη, τι προκύπτει μέσα στην παρουσίαση που παρακολουθήσαμε? Συμπληρωματικά προκύπτει ότι χρειάζεται ο σχεδιασμός από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το αύριο, ναι, για την τελευταία προγραμματική περίοδο που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε σαν χώρα. Σήμερα περνάμε ένα διατροφικό πόλεμο. Κακά τα ψέματα, όταν αυτή τη στιγμή το καμπανάκι του κινδύνου στο Υπουργείο είναι πώς θα βρούμε μαλακό σιτάρι, γιατί τις επόμενες μέρες, δεν θα έχουμε, και το λέω και διστακτικά το δεν θα έχουμε. Θέλω να πω ότι αν δεν κάνουμε ένα σωστό σχεδιασμό επί πραγματικών πυρών και να σώσουμε τα παραδοσιακά προϊόντα, τα προϊόντα που πραγματικά βοηθήσαν αυτό το κράτος να σταθεί στα πόδια του, είναι τα προϊόντα που σήμερα τα ζητάει η αγορά. Δηλαδή το μαλακό σιτάρι, τα αλόνια, τα κριθάρια μας, τα στάρια μας, που τα παράγαμε μια φορά, σήμερα τα ζητάει το κράτος μας και πρέπει να πάμε παρακάτω. Απλώς δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω με την παλιά τεχνολογία, με το παλιό καθεστώς, με το αλόνι κτλ. Πρέπει να πάμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί με άλλο τρόπο. Λοιπόν, μόλις εισήλθε ο κύριος Χιλετζάκης στο στούντιο, ήθελα να τον εντυπωσιάσω και του έδειξα αυτό εδώ το βίντεο. Πάμε να κλείσουμε λίγο με αυτό το βίντεο. Είναι από μια περιοχή στο εξωτερικό που τι κάνουν εκεί. Εκεί ψεκάζουν με drone. Για να το δούμε ξεπληρωθώνει. Λοιπόν, και τι μου είπατε? Είπα ότι και εμείς έχουμε κάνει πειράματα πάρα πολλά με drone. Έχουμε ψεκάσει αμπέλια, ελαιοκαλλιέργεια. Το drone έχει μπει στη ζωή μας. Απλώς στην Ελλάδα απαγορεύονται οι αεροψεκασμοί και το drone είναι ακόμα στην νομοθεσία του αεροψεκασμού. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι σε μία πενταετία από τώρα όλοι θα στραφούμε σε αυτές τις μορφές. Είναι οι μορφές που ρίχνουν το κοστολόγιο. Το drone είναι επαναφορτιζόμενο, χρειάζεται ηλιακή ενέργεια ή το drone χρειάζεται λιγότερα καύσιμα από ό,τι χρειάζεται ένα τρακτέρ για να λειτουργήσει και να ρίξουμε το κοστολόγιο πάρα πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το μέρος. Βάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Χιλετζάκη, να σε ευχαριστήσω. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε.